Με ξεκάθαρη υπεροχή, ο Παναγιώτης Ιμανδυράκης αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών στα Χανιά, συγκεντρώνοντας 20.633 ψήφους και ποσοστό 57%, επικράτησε του Άρη Παπαδογιάννη που συγκέντρωσε το 42,8%. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα. Σήμερα νίκησε η τόλμη, σήμερα νίκησε η ελπίδα, σήμερα νίκησαν τα Χανιά. Σήμερα οι πολίτες των Χανίων έδωσαν μια ξεκάθαρη εντολή. Να ορίσουμε εμείς την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί ο Δήμος Χανίων τα επόμενα 4 χρόνια. Το κλίμα στο εκλογικό κέντρο του Παναγιώτη Ιμανδυράκη ήταν πανηγυρικό, με φίλους, συνεργάτες και πολίτες που υποστήριξαν τον συνδυασμό του να συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν τη νίκη της Δημοτικής Παράταξης. Του δήλωση μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος, ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Χανίων εμφανίστηκε ενωτικός, ενώ δεσμεύτηκε για μια νέα αντίληψη στη διοίκηση του Δήμου με την ενεργοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων. Σήμερα μια μακρά προεκλογική περίοδος, μια δύσκολη εκλογική μάχη τελείωσε. Μια μάχη που αφήνει πίσω ό,τι μας χωρίζει. Και εμείς όλοι μαζί προχωράμε. Και εμείς όλοι μαζί αξιοποιώντας όλους όσους μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη νέα αντίληψη. Θα προχωρήσουμε για να διαμορφώσουμε στα θέματα της καθημερινότητας, αλλά και σε όλα αυτά που πρέπει να τεθούν, μια καινούρια προσέγγιση. Να συνεχίσουμε όσα πρέπει να ολοκληρωθούν και να θέσουμε αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος για τις επόμενες δεκαετίες. Τον Παναγιώτη Ιμανδυράκη συνεχάρη τηλεφωνικά ο Άρης Παπαδογιάννης, ο οποίος και σε γραπτή δήλωση του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο που θα αναλάβει. Πιστεύω ότι θα πορευτεί με σύνεση και αγάπη για τα Χανιά. Δεσμεύθηκα ότι όπως έχω πορευτεί μέχρι σήμερα στην αυτοδιοικητική μου διαδρομή, θα βοηθήσω εγώ και η ομάδα μου με όλες τις δυνάμεις για το καλό των Χανίων. Με διάθεση για συνεργασία συνεχάρισαν τον νέο Δήμαρχο Χανίων τόσο ο Τάσος Βάμβουκας όσο και ο Γρηγόρης Αρχοντάκης. Θα ήθελα τέλος και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους πολίτες για την τιμή να μας αναθέσουν αυτή την ευθύνη να γυρίσουμε σελίδα στο Δήμο Χανίων και να είναι σίγουροι ότι θα εργαστούμε από την επόμενη κιόλας μέρας μαζί με τα Χανιά, για τα Χανιά, με αίσθημα ευθύνης, με αίσθημα ότι πρέπει να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Στον αποκόρο να παραμένει στο τιμόνι του Δήμου ο Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ο οποίος στις χθεσινές επαναληπτικές εκλογές έλαβε το 51,8% εναντί του Σταμάτης Γουράκη, που ήρθε δεύτερος με 48,1%. Να είστε βέβαιοι ότι θα συμπορευτούμε, να είστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε. Γιατί ο αποκόρονας το αξίζει, γιατί ο αποκόρονας πρέπει να φτάσει ψηλά.